Συνάδελφοι, οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές, σήμερα η απεργία μας φαίνεται ότι έχει μεγάλη επιτυχία και πανελλαδικά και στην περιοχή μας. Στα δημόσια έργα, στη συμβατική οικοδομή, δεν πέφτει σκεπαρνιά. Φαινόταν η επιτυχία από τις προηγούμενες μέρες που χαζώσαμε τις οικοδομές με την προκήρυξη του συνδικάτου και την αφίσα. Αυτό δείχνει και τη συμφωνία του κλάδου για τα αιτήματα που παλεύουμε για τις αυξήσεις και τα μεροκάματα. Συνάδελφοι, ακούμε αυτές τις μέρες στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, διάφορους που μας λένε ότι ο πόλεμος επισκιάζει τα πάντα. Το αντίθετο γίνεται. Ο πόλεμος φέρνει στην επιφάνεια πιο καθαρά όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά στρώματα. Οξύνει ακόμα πιο πολύ τα προβλήματα και φέρνει σε πρώτο πλάνο νέους μεγάλους κινδύνους. Πιο πολύ που με απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την ομολογουμένη γνώμη των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, να ανταποκρίνεται η χώρα μας στις συμβατικές υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ, την εμπλέκουν άμεσα δηλαδή με την αποστολή στρατιωτικού υλικού και την μετατρέπουν σε μαγνήτη αντιπίνων. Πληρώνουμε 5 δις ευρώ κάθε χρόνο, στέλνουμε στρατιωτικές αποστολές έξω από τα σύνορα σε όλο τον πλανήτη, πληρώνουμε δις ευρώ σε εξοπλισμούς για να ανεβαίνει και να στηρίζεται η πολεμική επιχειρησιακή ικανότητα των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος ποιών, της ασφάλειας και των συμφερόντων του λαού μας.